Κύριε Κουμπούρη, επειδή αναφέρθηκα και εισαγωγικά ότι έχετε και την εμπειρία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θέλω να δούμε λίγο και τον αγώνα που κάνει και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, διμέτωπος και αυτός, όπως και η φοβική γεννηματά, τόσο εναντίον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και παράλληλα και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συσπηρώνει τον κόσμο το δικό σας? Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε έναν αγώνα που θα υπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων. Και η ενίσχυση του ΚΚΕ έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, που δεν είναι μόνο βέβαια πολιτικές των δύο μεγάλων κομμάτων, είναι και των άλλων κομμάτων που, όπως είπατε, προηγούμενα συνεργάστηκαν με τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πολιτικές οι οποίες τσάκισαν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, και αφού τσάκισαν αυτά τα δικαιώματα, έρχονται τώρα με μια επιδοματική λογική και μια επιδοματική πολιτική, αφού πήραν συντάξεις και δώρα πίσω, να δίνουν επιδόματα. Λοιπόν, άρα με αυτή τη λογική δεν υποστηρίξατε την καταβολή της λεγόμενης 13ης σύνταξης? Εμείς την υποστηρίξαμε και την ψηφίσαμε στη Βουλή, όχι σαν 13η σύνταξη, σαν ένα επίδομα που δίνεται. Ποια 13η σύνταξη? Κύριε Σκάλκο, παίρναμε δύο συντάξεις το χρόνο. Πρέπει να σταματήσει αυτή η δημαγωγία, οι συνταξιούχοι. Δηλαδή, ένας που έπαιρνε ένα χιλιάρικο, έπαιρνε δύο χιλιάρικα. Και του δίνουν πίσω μετά από 8 χρόνια 300 ευρώ και θα τους πούνε να ευχαριστώ. Δηλαδή, αυτά που άρπαξαν τα 64 δισεκατομμύρια σε πρώτη φάση, 90 συνολικά, η κυβερνήση από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις συντάξεις, θα μας λένε τώρα ότι πρέπει να τους πούμε ευχαριστώ που δίνουν 300 ευρώ πίσω? Δηλαδή, μας παίρνουν 10 και μας δίνουν ένα και προσπαθούν να μας πούν ότι να τώρα άλλαξαν τα πράγματα και θα πάμε σε μια τέτοια λογική και σε μια τέτοια πολιτική. Να σας πω λοιπόν ότι προχθές η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε οδηγία μαζί και σύμφωνη με τις κυβερνήσεις που οι συντάξεις πρέπει να μειωθούν όσο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έχουν ψηφίσει νόμους οι οποίοι 43-87, τώρα ο νόμος Κατρούγκαλου που από το 19 θα μειώσει τους συνταξιούχους και ακόμα δεν έχουν δοθεί εκαθαριστικά, θα τους μειώσει τη σύνταξη και 2 και 200 και 300 και σε ορισμένες περιπτώσεις ευρώ. Και παρακάτω βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις. Τι μας λένε για όλα αυτά? Δηλαδή από τα μνημόνια βγήκαμε, συνεχίζεται η εποπτεία, συνεχίζονται τα πλεονάσματα όπως θα λέμε εμείς αιματοβαμμένα μέχρι το 60, να μας, κυριολεκτικά να μας αρρώνουν και από την άλλη μεριά να λένε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη. Λοιπόν, ανάπτυξη γίνεται με το δικό μας αίμα, με τα δικά μας χρήματα. Αυτή είναι η ουσία. Και οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και οι προηγούμενες, ανεξάρτητα από το πώς αυτό προσδιορίζει, δεξιές, αριστερές κτλ., ακολουθούν την ίδια λογική, την ίδια πολιτική. Και πρέπει να καταδικαστούν σε αυτές τις εκλογές για αυτές τις επιλογές. Κύριε Κουμπούρη. Ναι, ακούω, κύριε Σκάλκο, σε όλους τους τόνους όλα αυτά τα χρόνια να κλείνεται η ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη. Η προηγούμενη ανάπτυξη γιατί έφερε την καπιταλιστική κρίση? Γιατί ήταν ακριβώς καπιταλιστική. Και τώρα θα έχουμε, λέει, ξανά μια ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται στις ίδιες λογικές, στις ίδιες πολιτικές και στην ίδια οικονομία. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει, δεν είναι ανάπτυξη προς όφελος του λαού και των εργαζομένων. Είναι ανάπτυξη που στηρίζει τους λίγους, είναι ανάπτυξη που υπερσυγκεντρώνει πλούτο σε λίγα χέρια. Το βλέπουμε και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο και βλέπουμε ότι όλα τα μέτρα που παίρνονται, αντί οι εργαζόμενοι και ο λαός να ζήσουν καλύτερα, αφού υπάρχουν καινούριες τεχνολογίες, καινούρια συστήματα παραγωγής, η θέση τους χειροτερεύει. Όλες οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέστε μου μια απόφαση, είναι ρητορικό το ερώτημα τα τελευταία χρόνια, που να ήταν υπέρ των εργαζομένων και του λαού. Όλες οι αποφάσεις είναι για την ενίσχυση του κεφαλαίου, με μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης, με τσάκισμα των δικαιωμάτων, με εμπορευματοποίηση της υγείας, του φάρμακου και όλων των κοινωνικών υποχρεώσεων που έχει ένα κράτος απέναντι πραγματικά στους εργαζόμενους, τσάκισμα των συνταξιοχικών δικαιωμάτων που μας ρίχνουν καθημερινά στον ΚΕΑΔΑ για να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη για εκείνον που παράγει τον πλούτο. Εκείνο που πρέπει να γίνει σήμερα είναι ότι οι λαοί και ο δικός μας λαός πρέπει να αντισταθούν σε αυτές τις πολιτικές, να βάλουν τέρμα σε αυτές τις πολιτικές και να κάνουν διαφορά καταψηφίζοντας τα κόμματα εκείνα τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτές τις πολιτικές. Και φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία που ακούσαμε προηγούμενα και το ΚΙΝΑΛ που είναι
από τη μια γραμμή της όχθης, δηλαδή για το πώς θα υπηρετηθούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ο κόσμος μπορεί να ζήσει καλύτερα με τον πλούτο που παράγει. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πάρει την υπόθεση στα δικά του χέρια. Η οικονομία και η παραγωγική βάση να δουλεύουν σε όφελος του παραγωγού της. Και παραγωγός είναι ο εργαζόμενος και ο λαός. Ευχαριστώ κύριε Κουμπούρη. Ναι, εγώ εκείνο που ήθελα να πω, εντάξει, η δικαιοσύνη έχει το λόγο για το ζήτημα αυτό. Άλλες φορές έχει αποφασίσει έτσι, άλλες διαφορετικά. Θα ήθελα να πω για τις ευρωεκλογές, σαν τελευταία λέξη και κάλεσμα, ο λαός και οι εργαζόμενοι να μην φοβηθούν, να νικήσουν το φόβο, να δώσουν τη μάχη και στις εκλογές και να προετοιμαστούν για σκληρές μάχες στο επόμενο διάστημα. Η ενίσχυση στο ΚΚΕ θα είναι μια ενίσχυση για το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα για τη δύσκολη πορεία που θα έχουμε μπροστά μας. Μάλιστα.